Κάριστος. Στην αρχαιότητα η Κάριστος, από τους προϊστορικούς χρόνους, διαδραμάτισε σπουδαιότατους ρόλους στην αρχαία ιστορία. Πρώτοι κάτοικοί της θεωρούνται οι Κάρες, οι Λέλεγες και άλλες φυλές που ήρθαν στο Αιγαίο. Ιστορείται ότι εδώ στην Κάριστο αυτές οι προελληνικές φυλές αποδιώχθηκαν ή αφομοιώθηκαν από τα ελληνικά εκείνα φύλλα που επεκράτησαν αργότερα και που είχαν κατεβεί από το βορρά και εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα. Στην Κάριστο φαίνεται ότι οι Δρίωπες, οι Πελασγικοί, ήταν από τους αρχαιότερους κατοίκους που έφτασαν εδώ όταν τους εξεδίωξαν οι Δωρείς από τη στερεά Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος παραδίδει ότι το αρχικό όνομα των Δωριαίων αυτών ήταν Έθνος Μακεδνών. Έτσι είχε ονομαστεί το τμήμα τους που κατέβηκε στην Πελοπόννησο, αφού είχε σταθεί για ένα διάστημα στη Δωρίδα ανάμεσα στην Ήτη και στον Παρνασσό. Την ονομασία τώρα της Καρίστου, άλλοι την αποδίδουν στις Καριδιές, οι Καστανιές που φύονταν στα ψηλότερα μέρη της, και άλλοι από το γιο του ιστορικού μυθικού Θεσσαλού Ήρα Κένταυρου Χίρονα, τον Κάριστο. Από αρχαία συγγράμματα μαθαίνουμε ότι παλαιότερα η περιοχή ονομαζόταν και Χειρονία, από το όνομα του πατέρα του Καρίστου Χίρονα που είχε εκδιωχθεί από τη Θεσσαλία. Η Κάριστος απαντάται και με το όνομα Αιγαία, που το οφείλει είτε στις Αίγες, όπως και άλλες πόλεις και τοπονύμια, Αιγύλυπος π.χ., είτε στον Αιγαίωνα, που όπως παραδίδεται από τη μυθολογία ήταν ένας από τους εκατόχειρες τιτάνες. Η ονομασία Αιγαίας πιθανόν να οφείλεται στα ψηλά, στα μεγάλα κύματα που οι αρχαίοι Έλληνες τα έλεγαν Αίγας. Από εδώ και η λέξη Αιγιαλός. Θρυλείται ακόμα μία άλλη περίπτωση, ότι η Κάριστος πήρε τούτο το όνομα από τα παλιά νομίσματά της που έφεραν στην όψη τους αλέκτορα, κόκορα. Ο κόκορας τώρα έχει την ιδιότητα να διαλαλεί, να κράζει, να κηρύσει. Στη δωρική γλώσσα το ρήμα κηρύσω γράφεται καρίσω, άρα από εδώ και Κάριστος. Σύντομη εισαγωγική παρέμβαση για να δούμε πόσο βαθαίνει μέσα στον χρόνο ο πολιτισμός τούτης περιοχής της Νότιας Εύβοιας. Το πρώτο μας τραγούδι, ύμνος περιοχής, είναι το γνωστό «Στους Μήλους στον Αργασταρά», τραγούδι εγκόμιο της παλιάς πρωτεύουσας μέχρι το 1848, Μήλη. Όνομα που είχε πάρει από τους νερόμηλους και το κεφαλόβρισο με τρεχούμερα νερά, Αργασταράς. Thank you.
ασφαλίσανε παράθυρα και πόρτες. Στα Κουμιώτικα τα μέρη πέρασα ένα καλοκαίρι και είδα τις κουμιωτοπούλες, όμορφες και ερχοντοπούλες, που έχουν τα μαλλιά με τάξη και πλεμμένα με την τάξη. Κουμιώτικα μέρη είναι τα χωριά της Κίμης. Από τα πανάρχια χρόνια και οι γυναίκες και οι άνδρες φρόντιζαν τα μαλλιά τους και ιδιαίτερα το πλέξιμό τους. Το ίδιο και στους ελληνικούς χρόνους. Έχεις μαλλιά κατάξανθα στις πλάτες σου ρημένα που σταχτενίζουν άγγελοι με τα χρυσά τα χτένια. Λεβέντης νεροβόλα για ψηλή ραχούλα είχε το φέστι του στραβά και τα μαλλιά κλωσμένα. Παλαιότερα τα μαλλιά των γυναικών πλέκονταν σε δύο πλεξούδες συνήθως, αλλά δεν ήταν άγνωστη και η χρησιμοποίηση της μιας ή και περισσότερων. Και στην αρχαιότητα είχαμε κομμώσεις με ένα βόστριχο. Τραχυλοβόστριχο, τραχυλοπλόκαμο, που δενόταν σφιγγόταν στο κάτω μέρος με κόσμημα. Το ίδιο και στη Βυζαντινή εποχή. Και εδώ να θυμίσουμε απόσπασμα από το τροπάριο της Κασιανής. Καταφυλίσω τους άχραντούς σου πόδας, αποσμίξω τούτους δε πάλιν της της κεφαλής μου βοστρίχης. Και από τα χρόνια του Χριστού τα μαλλιά θεωρούνταν ως κόσμημα, όχι μόνο των γυναικών αλλά και των ανδρών, πράγμα που είχε προκαλέσει και την πολεμική του Αποστόλου Παύλου. Αν ήρε, αν κομμά, ατιμία αυτό εστί. Είναι γνωστό ότι ο Όμηρος πρώτος ύμνησε τους καρικομώντας αχαιούς. Την κόμη, τα μαλλιά, οι Βυζαντινοί τα έλεγαν και μαλίτσια. Ο κοψός Βυζαντινός, ο Στυλβίτσης ή ο Κουρτέσης, όπως και ο Ευγενής, έπρεπε να είναι αγλαός την κόμη. Εκείνοι που έκλωθαν τα μαλλιά, που τα βοστρίχιζαν, λέγονταν κλωστόμαλοι ή καμαροτριχάριοι. Κλωστό το έλεγαν και στην Ήπειρο παλαιότερα, όπως και κλωστάρι, το τσουλούφι δηλαδή. Και σε στίχους ερωτοπαιγνίου βλέπουμε τα ίδια. Και ως άνιν τα μαλλία σου κατάκλωστα κλωσμένα. Στη συνέχεια ο λαϊκός ποιητής επίσης λέει ότι δεν ύβρα τέτοιο νιό, τέτοιο λεβέντι, τέτοιο νάξιο παλικάρι να έχει τα μαλλιά κλωσμένα με το χτένι χτενισμένα. Παρόμοιο με το δύστιχο τραγουδιού μας για τις κουμιωτοπούλες που έχουν τα μαλλιά με τάξη και πλεμμένα με την τάξη.
σκουνιάτοπούλες. Είδα τρεις σκουνιάτοπούλες, όμορφες κι αυτό
Καριστινή Ήπαιθρος έχει πράγματι ξεχωριστές ομορφιές. Τα χωριά της Γούρνας και το Πλατανιστού μαρτυρούν και συντηρούν μια ιδιότυπη τοπική παράδοση. Αετός, Μήλη, Γραμπιά, Πλατανιστιός και άλλα. Με τους συνοικισμούς τους γοητεύουν, θα λέγαμε, τους επισκέπτες. Γιατί αυτή η παράδοσή τους συμβαδίζει με τη φιλοξενία τους. Μην λησμονούμε ότι από τα ιερά κληρονομήματα στους Έλληνες από τα πανάρχια χρόνια ήταν και είναι η φιλοξενία, αφού τις αρχαίες απαιτήσεις του ξενείου Διός διαδέχτηκαν οι επισκέψεις του Χριστού στα σπίτια των ανθρώπων και αφού ο τρόπος καλωσορίσματος παρουσιάζεται ίδιο στα ομηρικά έπι και στα δημοτικά τραγούδια. Φρόντιζαν από παλιά ώστε τα γεύματα των καλεσμένων να είναι πλουσιοπάροχα και τους τα προσέφεραν με όλη τους την καρδιά. Από εδώ είχε βγει και μια λαϊκή παροιμία. Κοντά στο μουσαφύρι καλοπερνάει και ο νοικοκύρης. Το μέτρο λοιπόν της φιλοξενίας εδώ σε τούτα τα χωριά της Καρίστου το δίνει η πρόσκληση. Περάστε μέσα να πιείτε ένα νερό. Η φιλοξενία τους αυτή συμβαδίζει και με τη φιλομουσία τους. Από παλιά εδώ είχαμε ονομαστούς αυτοδίδακτους οργανοπαίχτες που συνόδευαν σε εκδηλώσεις των πανηγυριών όταν αυτές ήταν εκδηλώσεις γενικής συμμετοχής με κοινωνικό χαρακτήρα εννοείται. Την ορχήστρα τότε αποτελούσαν η λύρα, η τσαμπούνα και τον ταούλι. Τσαμπούνα υπάρχει ακόμα και σήμερα εδώ στην Κάριστο. Συνηθίζονταν ακόμη και τα ψευδόργανα κατά την ορολογία της οργανολογίας που παίζονταν με φύλλα Κυσσού ή άλλα. Ως προς το μουσικό ύφος των τραγουδιών, των σκοπών και τη χορευτική εκτέλεση, πρέπει να πούμε ότι η περιοχή αυτή της Νότιας Ευβοίας δέχτηκε επιδράσεις και από τη μουσική των γειτονικών Κυκλάδων, όπως επίσης και αυτή έδωσε σε εκείνες. Είχαμε δηλαδή μίαν αλληλοσυνδρομή ήχων, μελωδιών που με επιδεξιότητα μπολιάστηκαν και μας έδωσαν μία τοπική μουσική παράδοση με ξεχωριστή γοητεία. Μνημείο σε αυτή την περίπτωση είναι και ο Καβοντορίτικος Σταυρωτός Χορός, ο Μιλωνιάτικος και ο Καριστινός Μπάλος. Πάμε σε ένα τραγούδι της τοπικής παράδοσης σε ρυθμό Καλαματιανού που είχε πρωτοκαταγραφεί από τον μεγάλο δάσκαλο Σίμωνα Καρά εδώ στην Κάριστο. Steve.
στη ρίζα κόβουν την ελιά. Στα μάτια, στα φρύδια φιλούν την κοπελιά. Στα φρύδια φιλούν την κοπελιά. Θα αφήσω που πάρω μια κουμιωτισσά. Τσέι κουμιωτοπούλες το για τα λένε ούλες. Τσέι κουμιωτοπούλες το για τα λένε ούλες. Θεματισμένη του χάρου πας και λες, κι ο χάρος δε σε παίρνει και κάθεσαι και κλαις. Τσέι κουμιωτοπούλες το για τα λένε ούλες. Τσέι κουμιωτοπούλες το για τα λένε ούλες. Είναι γνωστό ότι μέσα στην ειδηλική φύση, σύμφωνα πάντα με τη δημοτική ποίηση, το κάθε αίσθημα εξιδανικεύεται. Η αγάπη, ο μόχθος, η χαρά, η καημή γίνονται λόγος και στίχος για να εξωτερικευθούν. Η ομορφιά της φύσης προκαλεί πάντα μια ιδιαίτερη ερωτική συγκίνηση. Ακόμη και τα άψυχα δέντρα προσωποποιούν πολλές φορές τον ανθρώπινο πόνο και μαζί την πίστη στον αληθινό έρωτα. Ποιος τεινάζει τη μηλιά, η μπυρμπύλο εξανθιά, ποιος τεινάζει την αχλαδιά, τη μυγδαλιά κλπ. Είναι λόγια του ποιητικού κειμένου του τραγουδιού που ακολουθεί. Και τα τρία αυτά δέντρα από παλιά θεωρούνταν σύμβολα ερωτικής εκδήλωσης. Το μήλο στην αρχαιότητα ήταν και βραβείο Καλυστίων και είναι γνωστό το μήλον της Έριδος που αποτέλεσε σύμβολο εκλογής. Η λεσβία ποιήτρια Σαφώ επίσης αναφέρει συμβολικά το γλυκόμηλο είδος μήλου σε ένα απόσπασμα βιβλίου της που διασώθηκε σαν σύμβολο ερωτικής νεότητας. Όπως λέει, το γλυκόμηλο κοκκινίζει στην άκρη στο ψηλότερο κλονάρι που το λησμόνησαν οι τριγητές. Δεν το λησμόνησαν όμως, αλλά δεν μπόρεσαν να το φτάσουν εκεί ψηλά που ήταν, εννοείται. Η Σαφώ εδώ θέλει με το κοκκίνισμα του μήλου να συμβολήσει εκείνο το ίδιο της Παρθένου. Η όλη αλληγορία βεβαίως αναφέρεται στην κόρη που δεν κατόρθωσαν να κατακτήσουν οι διάφοροι μνηστήρες. Αλληγορική σημασία έχει και η αχλαδιά στο τραγούδι μας. Ποιος τεινάζει την αχλαδιά? Η αχλαδιά είναι γνωστή ως απηδιά, απηδέα. Το κανονικό της όνομα από το άπιος, αλφα συν πίνο. Επειδή δεν πίνει πολύ νερό, δεν τραβάει πολύ νερό, γιατί δεν το έχει ανάγκη. Όταν φυτευτεί σε μέρος με πολλά νερά, σαπίζουν οι ρίζες της. Έτσι αχλάδι σημαίνει ζουμερός καρπός, χυμώδης, παρομοίωση με την κόρη. Η αμυγδαλιά τώρα αναφέρεται σε πολλά δίστιχα της αγάπης, όπως αμυγδαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα, αμυγδαλοτσακίσματα σου στέλνω χαιρετίσματα και άλλα. Το όνομα της αμυγδαλιάς ετυμολογείται από το αμυχή, επειδή το ξύλινο μέρος κάτω από τη φλούδα έχει μικρές σχισμές. Ποιος την αζεί τη μηλιά, η πυρμηλό
βρε, εις από την κράχη βρέχει. Εις από την κράχη βρέχει, η ξανθιά μιλάει και γνέφει. Θα ακολουθήσει ο καβοντορίτικος οργανικός σκοπός, αντιπροσωπευτικός και πολύ αγαπητός σκοπός τούτης της περιοχής. Βορειοανατολικά της Καρίστου είναι τα λεγόμενα χωριά του Καβοντόρου, Δατανιστός, Ανδιά, Κόμητο, Αμυγδαλιά, Καλιανή, Σχίζαλη, Πρινιά, Ζαχαριά, Ευαγγελισμός, το παλιό Δράμεση και άλλα. Καβοντόρο, είπαν οι Φράγκοι, το ακροτήριο Καφηρέας. Η επικρατέστερη άποψη για το όνομα του Καφηρέα είναι εκείνη που μαρτυρεί ότι το όνομά του προέρχεται από τη φοινικική λέξη κάφαρος, που πάει να πει σκοπελοθράφστης, είτε γιατί εκεί η θάλασσα σπάει ακόμα και σκοπέλους, είτε γιατί σπάζονται τα πλοία πάνω σε αυτούς. Ως γνωστόν, ο Καφηρέας μνημονεύεται πολλές φορές στην ιστορία λόγω της στρατηγικής του θέσης. Εδώ έγινε και η γνωστή μεγάλη ναυμαχία στις 20 Μαΐου του 1825 μεταξύ του ελληνικού στόλου και του τουρκικού με τον Χοσρέφ που έπαθε πανολευθρία από τα Ιδραϊκά πλοία με τους Σαχτούρη και αναγνώστη Παπαμανόλη. Είναι τέτοια η θέση του Καφηρέα, του γνωστού Καβοντόρο, που γίνεται επικίνδυνο τούτο το ακροτήρι στα πλοία όταν επικρατούν σφοδροί βόρειοι άνεμοι. Πέρασα τον Καβοντόρο, λένε, για λαχτάρα όταν κινδυνεύουν. Να υπενθυμίσω ότι οι βράχοι του, γνωστοί από τα πανάρχια χρόνια για τα άπειρα ναυάγια, χαρακτηρίζονται και σαν τόπος του εγκλήματος του αρχαίου ηγεμόνα της Καριστίας Ναυπλίου, που κατηγορείται ότι για να εκδικηθεί το φόνο του γιού του Παλαμίδη στην Τρία, παρέσυρε τους Έλληνες που επέστρεφαν από αυτή στους απότομους βράχους του Καφηρέα.
Σύμφωνα με την παράδοση, τους παραπλάνησε με φωτιές που είχε ανάψει πάνω σε απαγκερούς βράχους. Εκείνοι νόμισαν ότι επρόκειτο για επίνεμη και κατοικημένη ακτή. Έτσι έριξαν τα πλοία τους πάνω στους βράχους και τσακίστηκαν. Αυτά για την όμορφη Κάριστο. Όποιος τη γνώρισε, την αγάπησε πολύ. Και όποιος δεν την έχει γνωρίσει, είναι ίσως η καταλληλότερη στιγμή για να την επισκεφτεί.